μία-μία το ρυθμό συνεχίζουν να διενεργούν rapid test οι πολίτες στα κεντρικά σημεία της πόλης από κλιμάκια του ΟΕΔΗ, προκειμένου να διασφαλίσουν τόσο την υγεία τους όσο και να συμβάλλουν στην μείωση της διασποράς του κορονοϊού. Συμφωνώ, πιστεύω ότι όσο ανεβαίνουν τα κρούσματα, τόσο πιο πολύ άγχος έχει ο κόσμος και θα αυξάνονται και τα τεστ. Άρα, αυξάνουν τα τεστ, αυξάνουν τα κρούσματα και υπάρχει, γίνεται μια λυσίδα. Πάμε καλά και σήμερα στην αίθουσα Κουμουνδούρος. Έχει βοηθήσει το ότι υπάρχει το στέγαστρο από πάνω μας και ο κόσμος, οι πολίτες δεν βράζουν, δεν ζεσταίνονται. Όσο υπάρχει ο κορονοϊός και όσο μας επιτρέπει και η περιφέρεια, θα έχουμε το κλιμάκιο εδώ καθημερινά 8,5 με 3. Ο αριθμός των κρούσματων σε υψηλά επίπεδα που εξακολουθεί να υπάρχει στην χώρα μας δημιουργεί την ανησυχία στους πολίτες, οι οποίοι καταφεύγουν καθημερινά στο να εξεταστούν μέσω rapid test κατά του κορονοϊού, ακόμα και μέσω της διαδικασίας drive-thru. Έχει ξαναγίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Βολεύει, γιατί είναι ένα πάρκινγκ ελεγχόμενο. Πήγαμε και καλά και εκεί χθες. Γενικά οι δράσεις υπάρχουν. Δεν μένουμε μόνο στο σταθερό σημείο εδώ πέρα. Σήμερα έχουμε και στη Θουρία. Αύριο έχουμε να πάμε στο Μελιγαλά. Γιατί ξέρετε, με το άσχημο συμβάν εκεί με τα δύο παιδάκια που έφυγαν, αρκετός κόσμος πήγε στις κηδείες. Λογικό. Πρέπει να προλάβουμε. Δεν είμαστε εδώ για να χαϊδεύουμε ή να λέμε «Α, έχουμε ένα κλίμα να τρέξουμε». Πρέπει να προλαμβάνουμε καταστάσεις. Τις τελευταίες εβδομάδες αρκετά κρούσματα καταγράφονται και στην Μεσσηνία, με τους ειδικούς να ακρούν τον κόδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι διανύουμε μια κρίσιμη καμπή, όπου η χαλάρωση με αφορμή το άνοιγμα των δραστηριοτήτων θα δυσκολέψει και πάλι την κατάσταση. Είναι σημαντικό, βέβαια. Φανταστείτε, έχω κάνει και τις δύο δόσεις πάρα πολύ καιρό. Φοράω ακόμα τη μάσκα και πρέπει να τη φοράμε. Δεν σημαίνει ότι κάποιος κάνει το εμβόλιο και άρα μετά βγαίνει χωρίς μάσκα και αγκαλιάζει και χαιρετάει κόσμο. Πρέπει να φοράμε τη μάσκα, να κρατάμε τις αποστάσεις, γιατί το εμβόλιο προστατεύει εμάς από το να αρρωστήσουμε βαριά. Δεν μας βάζει ένα φίλτρο για να μην κολλήσουμε τους συνανθρώπους μας. Πιστεύω ότι θα έρθει και τέταρτο κύμα. Αν όχι άμεσα, το Σεπτέμβρη σίγουρα. Γιατί θα έρθουν τουρίστες. Δεν θα έχουμε φτάσει στο επιθυμητό ποσοστό ανοσίας, άρα είμαστε σίγουρα σε μια κρίσιμη καμπή, σε ένα κρίσιμο σημείο που πρέπει να προφυλαχθούμε για να προλάβουμε τις επιπτώσεις.